την ελληνική ομάδα στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Προσπάθεια αντεπίθεσης. Παλιά τρύπα, πολύ όμορφη για τον Κρόφορντ. Κρόφορντ, τέτα τέτ. Διώχνει τελικά ο Κελπέκη σε κορνερ. Μια ευκαιρία για τους Σκοτσέζους. Ναι. Περνάει από τους δοκούς της θέσης και δεν βλέπουμε καλά. Εκτελείται το κόρνερ. Βγαίνει ο Κελπέκη. Άστοχα η κεφαλιά από τον Μάρσαλ, η μπάλα out. Τόμας προσπαθεί να ξεφύγει. Ίσως να έχει κάνει και επιθετικό φάουλ. Αφήνει ο διαιτητής. Είπαμε αφήνει το σκληρό παιχνίδι. Γίνεται σέντρα η κεφαλιά. Έξυπνη out από τον Μίλλερ. Κόρνερ που θα γίνει πάλι με τον, θα εκτελεστεί με τον Γιάννη Τσακμακίδη, ενώ στην περιοχή σπέβδουν ο Κατσιαμπής με τον Γρηγορίου, εκεί βρίσκεται ο Νικολαίδης. Εκτελείται το κόρνερ η κεφαλιά, πολύ καλή από τον Μαλαδένη. Η μπάλα out, ευκαιρία για την ελληνική ομάδα στο 32ο λεπτό. Την ελληνική ομάδα το φάουλ που θα εκτελεστεί από τα αριστερά. Θα γίνει το σουτ δυνατό, η μπάλα out. Την μπάλα στον Αλέξη. Αλέξης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει, θα κάνει τη σέντρα από τον Νικολαίδη. Δεν μπορεί να πιάσει το γυριστό ο Βιλανάκης πρώτου Στιούαρ Κέρ. Να, μια μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Άνα, δεν υπάρχει offside για τον Κρόφορντ. Να, ευκαιρία για τους Σκοτσέζους. Κρόφορντ. Κρόφορντ θα αλλάξει για τον Μίλλερ. Μίλλερ. Τελικά σώζεται η ελληνική εστία από την παρέμβαση του Κατσιαμπή. Η μπάλα στον Τσακμακίδη έξυπνα θα προσπαθήσει να πλασάρει τον Στιούαρ Κέρ. Η μπάλα out. Νικολαίδης. Στέκεται όρθιος. Νικολαίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Νικολαίδης. Θα γυρίσει για τον Μαλαδένη, Μαλαδένη σε προβολή, η μπάλα είναι out. Μπόλα είναι μόνο στο Κρόφορντ. Κρόφορντ, τρίπλα ωραία, Κελπέκης και το 0-1. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Έλληνας τερματοφύλακας στο θέτα τέτ με τον Στέφαν Κρόφορντ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και δυστυχώς οι Σκοτσέζοι μετουσιώνουν με τον καλύτερο τρόπο σε γκολ την εδαφική τους και αριθμητική τους στην περιοχή στα τελευταία λεπτά. Μαλαδένης για τον Νικολαίδη. Νικολαίδης μεγάλη περιοχή, κάνει την τρίπλα. Καθυστερεί. Γιανακόπουλο στο σουτ δυνατό. Γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Γιανακόπουλο. Χειροκροτεί ο Ζαμπάγεβιτς ευχαριστημένος. Θα το δούμε σε επανάληψη. Ένα άπιαστο σουτ από τον Γιανακόπουλο που πήγε τον λίγα μετά στο παιχνίδι. Δείτε. Το δεξί σουτ είναι άπιαστο ο Στιούαρ Κέρ. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπαλά στα δίχτυα του Σκοτσέζου τερματοφύλακα. Μπόλαν. Μπόλαν στη μεγάλη περιοχή. Μπόλαν θα κάνει το σουτ και Ελπέκης διώχνει. Έρχεται ο Κρόφορντ και κάνει το 1-2. Να πω ο Στέφαν Κρόφορντ γίνεται ήρωας της συνάντησης για τους Σκοτσέζους. 4 λεπτά πριν τη λήξη. Δείτε σε επανάληψη. Μπόλαν. Κάνει το σουτ. Διώχνει ο Ελπέκης. Δεν υπάρχει υποστήριξη από κάποιον αμυντικό. Κρόφορντ με κεφαλιά. Το ανυπεράσπιστο στο τέρμα. Θα κάνει το Σκοτία, το Ελλάδα Σκοτία 1-2. Εμείς σημειώσαμε ένα πολύ όμορφο γκολ, το ωραιότερο του αγώνα, αλλά ήταν μόνο ένα. Οι αντίπαλοι μας δύο χάσαμε. Αντώνη, έχεις ένα λεπτό να κάνεις ένα επίλογο σε αυτή την παρουσία.